Της μην πυροβολείτε την πολιτική. Και εδώ μαζί μου στο στούντιο είναι ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Δημήτρης Τζανακόπουλος, με τον οποίο συζητούμε ήδη μισή ώρα. Έχουμε στη διάθεσή μας άλλη μισή, ελπίζω να πούμε πολλά. Κύριε Υπουργέ, έχουμε αύριο ξεκινάει η συζήτηση για τα μέτρα και τα αντίμετρα, αυτό το πολυνομοσχέδιο, το πακέτο. Δεν φαντάζομαι από την εικόνα έχουμε θα έχετε δυσκολίες με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Περιμένετε υπερψήφιση κάποιων αντιμέτρων από άλλα κόμματα? Κατά πρώτον, σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, οφείλω να σας πω ότι όλοι κατανοούν ότι δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό. Κάναμε μια πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε από ένα εξαιρετικά δυσμενές έδαφος με απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για 4,5 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα, καθώς και με μια άρνηση από τη μεριά του Ταμείου να συζητηθούν καν τα εργασιακά. Mm-hmm. Καταλήγουμε σε μια συμφωνία η οποία περιέχει και μέτρα και αντίμετρα, μηδενικό δημοσιονομικό ισοζύγιο και φυσικά αυτό, μια καλή... Αυτό καλά κάνετε και το λέτε ως κυβέρνηση, αλλά αυτό αφορά το Δημόσιο Ταμείο. Mm-hmm. Και μεσοπρόθεσμα θα το αισθανθούμε θετικά. Όμως αυτή τη στιγμή οι μεγάλες κατηγορίες του κόσμου δεν θα το αισθανθούν το μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Για πείτε μου. Διότι βεβαίως υπάρχει μια εξοικονόμηση δαπάνης 1% από το συνταξιοδοτικό για το 2019 μιλάμε τώρα, για 1,5 χρόνο από τώρα, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει και μια αύξηση κοινωνικών δαπανών αντίστοιχου ύψους, 1,8 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, με επιδοτήσεις ενοικίου, με αύξηση επιδομάτων για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο παιδί, με μείωση έως και μηδενισμό της συμμετοχής στα φάρμακα, με ενίσχυση των βρεφονιπιακών σταθμών. Πράγματα δεν πιάνει όμως, που δεν πιάνουν όλα αυτά όσους πλήττονται σήμερα. Όχι ακριβώς, δεν είναι ένα προς ένα, ωστόσο γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει ενίσχυση και σε μεγάλα τμήματα των συνταξιούχων που είναι πιθανό να πληγούν από, mm-hmm. Από την εξοικονόμηση αυτή, αλλά κυρίως είναι προτεσανατολισμένο το πρόγραμμα των αντιμέτρων και στη νέα γενιά. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι θα είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που θα αισθανθούν πραγματικά βελτίωση στην καθημερινότητά τους. Θετική εξισορρόπηση. Αν σκεφτείτε ειδικά για την επιδότηση ενοικίου, μιλάμε, ξαναλέω, για 600.000 οικογένειες που θα παίρνουν περίπου 100 ευρώ το μήνα, μέχρι και 100 ευρώ το μήνα για την πληρωμή ενοικίου, πράγμα το οποίο θα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη ενίσχυση. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να επιμείνω λοιπόν ότι δεν αφορά μόνο το Δημόσιο Ταμείο. Δεν αφορά μόνο τον τρόπο. Το μηδενικό αποτέλεσμα. Ναι, βεβαίως. Το μηδενικό αποτέλεσμα δεν αφορά μόνο το Δημόσιο Ταμείο. Αφορά και συγκεκριμένες ενισχύσεις σε πολύ μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν πολύ χαμηλές προσδοκίες. Και στόχος μας είναι ακριβώς να ενισχύσουμε τις προσδοκίες του παραγωγικού τμήματος της ελληνικής κοινωνίας. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι ο πολίτης θα χάσει δύο συντάξεις και ένα μισθό. Τις δύο συντάξεις από τις περικοπές των συντάξεων και από το αφορολόγητο και το μισθό επίσης από το αφορολόγητο. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Σας ξαναλέω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά καταρχήν το 2019 θα υπάρξει μια περικοπή η οποία δεν είναι για όλους η ίδια και έχει και ένα ταβάνι για το οποίο παλέψαμε πάρα πολύ, φτάνει στο 18%, φτάνει στο 18%. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει και πολύ μεγάλη εξισορρόπηση της κατάστασης μέσω των αντιμέτρων. Η αντιπολίτευση κάθε φορά που επιτυγχάνουμε μία συμφωνία επιμένει, όπως και στην περίπτωση της πρώτης αξιολόγησης, σε καταστροφολογικά σενάρια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο οφείλουμε εμείς να επαναλαμβάνουμε και αυτό στο οποίο οφείλουμε να επιμένουμε είναι ότι μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον επιτροπίας και σύμμετρες διαπραγμάτευσης έχουμε επιτύχει μια συμφωνία η οποία μπορώ να πω ότι είναι και ισορροπημένη και διαχειρίσιμη. Και είναι σημαντικό
Επίσης να τονίζουμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ήταν εκείνη που καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έλεγε υπογράψτε ό,τι σας δώσουν, πάρτε τόσα και, όλα τα, και άλλα τόσα μέτρα και επιμένανε να επαναφέρουν το ζήτημα των καθυστερήσεων χωρίς να τονίζουν ή χωρίς να επισημαίνουν ή να υπογραμμίζουν ότι για τις καθυστερήσεις δεν ευθυνόταν η ελληνική κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως ευθύνονταν οι δυνάμεις του διεθνούς νομισμού. Μπορεί να μην τα σημερίζεται η αντιπολίτευση, αλλά τα σημερίζονταν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, οι οποίοι μάλιστα ήταν οι ίδιοι που είχαν δηλώσει ότι ο λόγος για τις μεγάλες καθυστερήσεις δεν είναι η αδιαλαξία της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά πολύ, αλλά πολύ περισσότερο η αδιαλαξία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τη συνέχεια έλεγε οι ιδεολογικές αιμονές. Όχι, μισό λεπτό. Αυτό ήταν η μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι, ναι. Από την άλλη μεριά όμως υπήρξαν δηλώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τα πλέον επίσημα χείλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακόμα και από τον επίσημο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, mm-hmm, που καταλόγησε ευθύνες στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και μετά θα θυμάστε, κύριε Πάικο, ότι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν καταγγείλει κιόλας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δήθεν στηρίζει την ελληνική κυβέρνηση. Πράγμα το οποίο είδαμε και προχθές. Οποτεδήποτε κάποιος Ευρωπαίος λέει κάποια καλά λόγια για την ελληνική κυβέρνηση, έχουμε την επίθεση από την αξιωματική αντιπολίτευση. Κυρία Σιμακοπούλου, αν θυμάμαι καλά, προχθές κατήγγειλε πάλι τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επειδή έδωσε συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση για τις πρωτοβουλίες της ό,τι αφορά την απορρόφηση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για την ψηφιακή πολιτική. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σοβαρή αντιπολιτική γραμμή εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε εκπρόσωπε, τα σπρέτς πάνε πολύ καλά, δηλαδή πέφτουν σε χαμηλό νομίζω πενταετίας. Αυτό έχετε πει ήδη ότι μας οδηγεί ή και αυτό στο να επιχειρήσουμε να κάνουμε μια δοκιμαστική έξοδο στις αγορές και μάλλον σύντομα, έτσι. Να δούμε ποια είναι η εικόνα καταρχήν. Η εικόνα είναι Μετά το Eurogroup εννοείται. Τα σπρέτς των ελληνικών ομολόγων και του δεκαετούς και του διετούς βρίσκονται σε χαμηλά κρίσης, δηλαδή έχουν φτάσει σε επίπεδο χαμηλότερο, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα και από τις λίγες μέρες μετά την αναδιάρθρωση του χρέους, ναι, του 2012, η οποία αναδιάρθρωση χρέους οφείλουμε να θυμίζουμε όμως ότι δεν έγινε σε βάρος των τραπεζών, αλλά έγινε σε βάρος των μικροαμολογιούχων και των ασφαλιστικών ταμείων στη χώρα, παρά το γεγονός ότι ο κ. Βενιζέλος, για παράδειγμα, συνεχίζει να πανηγυρίζει. Είναι καλό να τα θυμίζουμε αυτά σε σχέση με εκείνη την περίοδο. Έχουμε λοιπόν ένα ιστορικό χαμηλό κρίση σε ό,τι αφορά τα spreads και το δεύτερο. Εννοείται όχι προ-κρίση. Ναι. Στη διάρκεια και έχουμε κρίσης και ένα ακόμα θετικό δείγμα, ένα θετικό σημάδι, το οποίο έχει να κάνει με την έκδοση του τριετούς, του εντόκου γραμματείου που έγινε πριν από 3-4 μέρες, στο οποίο συμμετείχαν κατά 26% ξένοι επενδυτές και με πολύ μεγάλη διασπορά. Δηλαδή δεν ήταν ένας ή δύο ξένοι επενδυτές που συμμετείχαν εκεί. Αυτό είναι ένα σημάδι από τις αγορές χρήματος ότι μερικώς ή σχεδόν έχει προεξοφληθεί μια θετική εξέλιξη στο ζήτημα του χρέους. Και μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Για πότε το προβλέπετε? Τούτο σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση της συνολικής συμφωνίας θα έχουμε άλλο ένα γύρο μείωσης των ελληνικών επιτοκίων και θα ανοίξει ο δρόμος για την έξοδο στις αγορές. Προφανώς δεν είμαι δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Βεβαίως δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή και ούτε θα επιτρεπόταν κάτι τέτοιο να δώσω συγκεκριμένες ημερομηνίες, διότι αυτό θα υπερεύαινε. Ούτε βεβαίως για την έκταση και τα ποσά, διότι αυτό θα υπερεύαινε τις αρμοδιότητές μου. Υπάρχει ο ΔΙΧ, υπάρχει το Υπουργείο Οικονομικών που μαζί θα καθορίσουν την στρατηγική για την έξοδο στις αγορές έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για τα capital controls, τι βλέπετε? Κοιτάξτε να δείτε, από τον Αύγουστο του 2000, δεν έχει αρχίσει η συζήτηση απλώς. Από τον Αύγουστο του 2015 έχουν ληφθεί πάνω από 10 αποφάσεις χαλάρωσης των capital controls και ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς ο ίδιος ότι τα capital controls μπαίνουν με μία εφάπαξ απόφαση, ωστόσο για να μπορέσει να αφαιρεθεί το σύνολο των ελέγχων χρειάζεται μία σταδιακή και κλιμακωτή κίνηση, χρειάζονται σταδιακές πρωτοβουλίες και ήδη έχουν χαλαρώσει πάρα πολύ σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε μπροστά μας το καλοκαίρι του 2015. Ευελπιστώ ότι μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα έχουμε επανέλθει στην πλήρη κανονικότητα.
Μακάρι. Λοιπόν, πάμε στα κόκκινα δάνεια που από ό,τι λένε πολλοί, το είπε και ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, είναι το κρίσιμο στοιχείο αυτή τη στιγμή και χωρίς την απάντηση, την πιστική απάντηση στο θέμα αυτό, δεν εξομαλύνεται η κατάσταση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Δραγασάκης, είπε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με κοινωνική ευαισθησία. Αυτό έχει ενδιαφέρον ως τίτλος. Απ' την άλλη μεριά, ο Πιέρ Μοσκοβισή είπε ότι εμείς συντάξαμε την πρόταση και δεν προβλέπουμε εμείς την προτεραιότητα του δικαιώματος στους νυν ιδιοκτήτες. Αυτό ισχύει. Εδώ έχουμε άλλη μία περίπτωση, άλλο ένα παράδειγμα πλήρους διαστρέβλωσης πραγματικότητας σε ό,τι αφορά το... Εκ μέρους του Μοσκοβισή. Όχι, εκ μέρους των ερμηνευτών του κ. Μοσκοβισή. Α, για πείτε μας. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι το εξής. Όλοι γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο καταλήγουμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις ό,τι αφορά είτε τη δημοσιονομική πολιτική είτε τη χρηματοπιστωτική πολιτική. Βρισκόμαστε σε συνθήκες προγράμματος, επομένως οι προτάσεις γίνονται αντικείμενο διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, επομένως κάτι δεν υπάρχει κανένα πεδίο πολιτικών επιλογών που είναι πλήρως η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Πάντοτε είναι αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού μεταξύ των δυνάμεων οι οποίες διαπραγματεύονται. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι σε ό,τι αφορά την ουσία του ζητήματος, η πραγματικότητα έχει ως εξής. Εφόσον υπάρχει πρωτοβουλία από κάποιον για να αγοράσει κόκκινο δάνειο, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να καταθέσουν την πρόταση στον οφειλέτη του δανείου. Στον ως τώρα ιδιοκτήτη. Στον ως τώρα ιδιοκτήτη. Όχι, ιδιοκτήτης του δανείου είναι η τράπεζα. Όχι, ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ναι, στον οφειλέτη. Ναι. Και ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να κάνει αντιπρόταση για την αγορά του δανείου του. Ίδια ή ίσως και καλύτερη αν έχει τη δυνατότητα. Ναι. Αλλά συνήθως καταλαβαίνετε ότι θα είναι η ίδια η αντιπρόταση. Επομένως δεν ισχύει όλο αυτό το οποίο δημιουργήθηκε μέσω μιας παρερμηνίας και του νόμου αλλά και των ίδιων των δηλώσεων του κυρίου Μοσκοβισή. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα και χαίρομαι είμαι πλήρως κατηγορηματικός. Λοιπόν, πάμε στο ελεγκτικό συνέδριο που σας ταλαιπωρεί και μας ταλαιπωρεί όλους μας ως κοινωνία. Λοιπόν, έχουμε δύο θέματα. Το θέμα των συντάξεων, πρώτα-πρώτα. Βέβαια, πρόκειται για διαρροές, έτσι, δεν πρόκειται για δημοσιευμένες αποφάσεις. Και δεύτερον, των συμβασιούχων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Εσείς υποσχεθήκατε ότι θα το ξεμπλοκάρετε, ας πούμε, ειδικά το θέμα των ΟΤΑ, έτσι, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Πείτε μου πώς. Να σας πω καταρχήν για τις συντάξεις. Εδώ πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές διαδικασίες με τις οποίες εμπλέκεται το ελεγκτικό συνέδριο. Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, είναι γνωστό ότι από το Σύνταγμα είναι απαραίτητο σε κάθε συνταξιοδοτική διάταξη του δημοσίου να υπάρχει η γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Στη γνωμοδότησή του, λοιπόν, το ελεγκτικό συνέδριο έκανε κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο τις αιτιολογήσεις τις οποίες έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με την επιλογή για την εξοικονόμηση. Και αυτές τις κρίνει ανεπαρκείς τις αιτιολογήσεις. Κρίνει ότι χρειάζεται περισσότερες διευκρινήσεις σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους οδηγούν σε συγκεκριμένη επιλογή πολιτική. Δώσετε... Και έχει τονίσει και το Υπουργείο Εργασίας ότι στο πλαίσιο της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου, ο οποίος όπως γνωρίζετε έχει ήδη κατατεθεί, θα λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, επομένως δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση δεν τίθεται θέμα ως προς τα προαπαιτούμενα ή τη συντάξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη διαδικασία που έχει να κάνει με τους ΟΤΑ, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι με ένα απαράδεκτο τρόπο διέρευσε η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά και μάλιστα χωρίς να έχει υπάρξει καν πρακτικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακόμα βρισκόμαστε σε ένα ρευστό τοπίο σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς έχει αποφασίσει το ελεγκτικό συνέδριο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και πρέπει να σας πω ότι η διαρροή αυτή αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα για τον δικαστή ο οποίος την έκανε. Να τον βρίσκω. Εντάξει, αυτό είναι θέμα του ίδιου του δικαστηρίου, το οποίο θα πρέπει να. Ωραία. Πώς θα το ξεμπλοκάρετε τον εαυτό του. Τώρα, να σας πω καταρχήν ότι δεν έχουμε ακριβώς εικόνα του τι έχει αποφασίσει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα
κανένα απολύτως θέμα επιστροφής χρημάτων για εργασία η οποία έχει γίνει. Επομένως όλα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας είναι πλήρως λανθασμένα και ανακριβή, διότι σε καμία δικαιοταξία του κόσμου δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για εργασία που έχει γίνει. Πουθενά στον κόσμο. Αυτό και πόσο μάλλον ούτε στην Ελλάδα. Δεν το ήξερα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με την καταβολή των διδουλευμένων. Ναι. Με την καταβολή των διδουλευμένων, διότι υπήρχαν κάποιοι δήμοι οι οποίοι είχαν μπλοκαριστεί από τους επιτρόπους του ελεγκτικού συνεδρίου ως προς την καταβολή των μισθών για διδουλευμένα. Και ως προς αυτό μπορώ να σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ας περιμένουμε να δούμε πρώτα την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου και το τι ακριβώς προβλέπει σε σχέση με τα δεδουλευμένα. Και το δεύτερο πράγμα στο οποίο θέλω να επιμείνω, να σταθώ και να διευκρινίσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο είναι ότι ανεξαρτήτως του ποια θα είναι η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, η ελληνική κυβέρνηση θα πάρει οποιαδήποτε αναγκαία πρωτοβουλία, είτε νομοθετική είτε άλλη, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την καταβολή των δεδουλευμένων των ανθρώπων των οποίων οι συμβάσεις έχουν παραταθεί. Δεν υπάρχει επομένως ούτε ως προς αυτό το σημείο οποιοδήποτε ζήτημα μη καταβολής χρημάτων εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου για εργασία η οποία έχει γίνει. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, με το θέμα του Ιβάν Σαββίδη, με την τροπολογία, θα ομολογήσετε και εσείς, δεν ξέρω αν οφείλετε σε άτσαλους χειρισμούς ή στην ουσία του πράγματος, ότι υπήρξαν σκιές για την κυβέρνηση. Και όλο αυτό εντάσσεται σε μια διαδικασία ανακατανομής του χάρτη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτή την ανακατανομή τη στηρίζετε, την ενθαρρύνετε, προς τα που πάει η κατάσταση, το λέω αυτό σε αντιδιαστολή, ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης την αποθαρρύνει και μάλιστα την απειλεί κιόλας. Βάζετε δύο εντελώς διαφορετικά θέματα. Από τη μία μεριά, μία πρωτοβουλία της κυβέρνησης για να δημιουργήσει επενδυτικό κλίμα και ασφάλεια στους επενδυτές, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται με πρόστιμα τα οποία δεν γνωρίζουν κατά τη στιγμή της μεταβίβασης της επιχείρησης. Ναι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα το οποίο βάζεται έχει να κάνει με την ανακατανομή, εν πάση περιπτώσει, στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση και αυτό να το ομολογήσουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι προφανές ότι δεν θέλει οποιαδήποτε εμπλοκή του οποιουδήποτε αυτή τη στιγμή στον χώρο των ΜΜΕ, καθώς έχει δημιουργήσει ένα μηδιακό περιβάλλον το οποίο τον εξυπηρετεί απολύτως. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξουν υποψήφοι ή επίδοξοι επενδυτές στον χώρο των ΜΜΕ, μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Η κυβέρνηση ούτε θα το χαιρετήσει ούτε θα το καταγγείλει. Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να εμπλέκεται με τις διαδικασίες στα ΜΜΕ. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να δημιουργεί ένα περιβάλλον διαφάνειας, ένα περιβάλλον τήρησης της νομιμότητας, έτσι ώστε επίδοξοι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν στον χώρο των ΜΜΕ εφόσον το θέλουν. Και ξαναλέω, τούτο δεν μπορεί να γίνει με κινήσεις κάτω από το τραπέζι ή με βοήθειες εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως γινόταν τα παλαιότερα χρόνια για την δανειοδότηση μεγάλων επιχειρηματιών των μίντια με αέρα. Διότι ξέρετε ότι πάρα πολλά μίντια έζησαν και μεγαλούργησαν στην Ελλάδα ακριβώς μέσω αυτής της διαδικασίας. Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση και κανένα σκοπό να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία ανακατανομής. Το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε και θα το κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε συνθήκες διαφάνειας και τήρησης νομιμότητας εκ μέρους όλων των πλευρών. Και κάποια ενθάρρυνση ώστε να σωθούν κάποια μέσα δεν θα ήταν κακή, έτσι, αν μπορούσατε να τη δώσετε. Κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως μας ενδιαφέρει να σωθούν επιχειρήσεις έτσι ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Αλλά ξαναλέω ότι η κύρια ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης είναι να τηρείται κάθε φορά η νομιμότητα και οι διασώσεις να γίνονται με βιώσιμο τρόπο και όχι να χρησιμοποιούνται οι εργαζόμενοι ως ασπίδα προστασίας επιχειρηματιών για να πλουτίζουν ήδη. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης καθυστερεί από ό,τι φαίνεται. Ας μην μείνουμε σε αυτό, τα ξέραμε, είδαμε και τη συνάντηση του Πρόεδρου της Βουλής με τους υπευθύνους του ΕΣΟΥΡΟΥ. Φαίνεται ότι ως προς τον αριθμό των καναλιών, όταν έρθει η ώρα της αδειοδότησης, ανατρέπεται η δική σας πλατφόρμα των 4 αδειών και πάμε για πολύ περισσότερες.
Και κάτι άλλο όμως, είχατε πει, αν θυμάμαι καλά και αν δεν θυμάμαι να μου το πείτε, ότι ώσπου να γίνει, ώσπου να έρθει η στιγμή της οριστικής λύσης, θα υπάρξει μια ενδιάμεση λύση ως την οριστική διευθέτηση που θα πληρώνει ένα είδος ενοικίου οι άνθρωποι δηλαδή, γιατί είναι παράνομοι ως τώρα. Κοιτάξτε, μετά αυτό. Την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν επιτρέπει εμπλοκή εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης παρά μόνο την παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, είναι όπως καταλαβαίνετε και τα δικά μας χέρια δεμένα. Από εκεί και πέρα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει τεράστια ευθύνη πολιτική και κοινωνική έτσι ώστε να διευθετήσει το ζήτημα όσο το δυνατόν συντομότερα και με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ωστόσο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου προϋποθέτει και βούληση σύγκρουσης και επιβολής σε συμφέροντα τα οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια στην κυριολεξία είχαν εξασφαλώσει. Ας ελπίσουμε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσης θα έχει τη δυνατότητα. Μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας είχατε πει ότι θα επιβάλλεται θα ρυθμιστεί μια ενδιάμεση ρύθμιση. Έχω την εντύπωση ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα ρυθμίσει την κατάσταση πιθανόν και αναδρομικά. Δεν μπορώ να το γνωρίζω απολύτως αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση και για το έτος 2017, καθώς αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο λειτουργεί εκτός οποιασδήποτε ρύθμισης, καθώς δεν έχει ανανεωθεί η προσωρινή άδεια λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών και ούτε πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης στο βαθμό που γνωρίζω αυτή τη στιγμή και μπορώ να σας πω. Είναι λίγος ο χρόνος μας απέμεινε να σας ρωτήσω και για το ελληνικό. Αυτή η ιστορία με τα 37 στρέμματα δάσους από το δασάρχη κλπ. Εμποδίζει την επένδυση. Κοιτάξτε να δείτε, η ελληνική κυβέρνηση έχει υπογράψει μια συμφωνία. Η συμφωνία αυτή δεν μπορεί να προβλέπει ότι θα παρεκκλίνουμε από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι οποιαδήποτε εμπόδια γραφειοκρατικά ή άλλα να ξεπερνώνται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα έτσι ώστε να προωθηθεί η επένδυση και έχουμε πει δεκάδες φορές ότι η συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει μας δεσμεύει απολύτως. Το ίδιο όμως ισχύει και για τον αντισυμβαλόμενό μας, για τον επενδυτή, ο οποίος στην πράξη θα πρέπει να αποδείξει και εκείνος ότι δεσμεύεται από τη συγκεκριμένη συμφωνία και ότι θα προχωρήσει στην επένδυση ανεξαρτήτως. Όντως τέτοιες παρεμβάσεις σαν του δασάρχη εμποδίζουν τα πράγματα, είναι πραγματικά τα εμπόδια, είναι προσχηματικά? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν μπορώ εγώ να το εκτιμήσω, αυτό θα φανεί στην πράξη στο εγγύς μέλλον. Αν ο επενδυτής είναι αποφασισμένος να προχωρήσει και να κάνει όλα όσα δεσμεύτηκε, αυτό είναι ανοιχτό και πρέπει να το δούμε. Έχω την εντύπωση όμως ότι μια συμφωνία δεσμεύει όλα τα μέρη και σε αυτό πρέπει να μείνουμε ως καλόπιστοι παρατηρητές ή συμμετέχοντες συγκεκριμένη σύμβαση. Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσω την εκπομπή, μιας και πλησιάζουμε στο τέλος. Περιμένουμε να δούμε στρατιωτικά αιγήματα στα λείψανα της Αγίας Ελένης. Αυτό δεν το... Όχι, σας το θέτω, ξέρετε. Γνωρίζω, δεν νομίζω ότι υπάρχει... Το ερώτημα που θέτω, το θέτω έτσι γιατί περιλαμβάνει ένα σώρο πράγμα, μια λογική, μια αντίληψη ολόκληρη, την οποία δεν έχετε καταφέρει να τη θασέψετε, παρότι θα θέλατε, ως κόμμα εννοώ, η αριστερά εν γέννη, και νομίζω ότι εκτίθεστε, κύριε εκπρόσωπε. Κοιτάξτε κύριε Πάικο, εμείς έχουμε προσπαθήσει ως κυβέρνηση, διότι εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, να προωθήσουμε μια σειρά από παρεμβάσεις και μια συνολική ατζέντα η οποία έχει καταρχήν προοδευτικό πρόσημο. Είτε μιλήσουμε για την ηθαγένεια των μεταναστών δεύτερης γενιάς, είτε μιλήσουμε για το σύμφωνο συμβίωσης, είτε μιλήσουμε για την αναγνώριση του δικαιώματος για την ταυτότητα φύλου. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις οι οποίες ήταν παγωμένες για πάρα πολλά χρόνια και ήταν και απολύτως όριμες και έχουν προοδευτικό πρόσημο. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι η ελληνική κοινωνία είναι αντιφατική, είναι διαφορετικές οι απόψεις οι οποίες επικρατούν. Η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι χρειάζεται πλήρης εκοσμίκευση και ο καθένας να κάνει αυτά τα οποία
ορίζονται από τον θεσμικό ή τον κοινωνικό του ρόλο κάθε φορά. Και τι ορίζει ο θεσμικός και ο κοινωνικός και ο πολιτικός ρόλος τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Μάλιστα, ας κλείσουμε έτσι λοιπόν. Ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπουργός επικρατείας, ο κύριος Δημήτρης Τσανακόπουλος. Να πω, κύριε Υπουργέ, ότι τη χάρηκα πολύ τη συζήτηση που είχαμε. Ελπίζω και οι ακροατές μας.